δύο χρόνια στο γραφείο μου δέχτηκα έναν άνθρωπο ο οποίος σηκώνει αυτή τη στιγμή το φορτίο και το βάρος, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών και με πολύ καλή πρόθεση, αυτού του ναυτικού ομίλου, ο οποίος, του ιστιοπλοϊκού ομίλου, συγγνώμη, ο οποίος είναι στο Κιβέρι. Δίπλα μου είναι ο Ολυμπιονίκης, ο Τάσος Μπουντούρης, και μπροστά μου είναι το μέλλον της Ελλάδος στα Πανιά. Πιστεύω ότι από εδώ κάποια στιγμή θα έχουμε πρωταθλητές. Σήμερα είναι ένα διασυλλογικό πρωτάθλημα. Μετά τον COVID και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες που περάσαμε, βλέπουμε σήμερα με μεγάλη χαρά να ανεμίζουν τα πανάκια σε ένα πολύ όμορφο μέρος όπως είναι το Κιβέρι. Θα το δείτε και σε λίγο με τα παιδιά στη θάλασσα. Συγκινούμε κάθε φορά που βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδιά. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και η δραστηριότητά μου πριν. Και αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας στον αθλητισμό είναι για να τους οδηγήσουμε εκεί που πρέπει. Να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους, να μάχουν να μάχονται, και βεβαίως το μεγάλο κράτος της Ελλάδος, η θάλασσα, βρέχεται όλη η Ελλάδα από θάλασσα, θα πρέπει να βγάζει Ολυμπιονίκες. Κύριε Μπουντούρη, είναι μεγάλη μου χαρά. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος εμπνέεται τις νέες γενιές. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος παλέψατε και σηκώσατε την ελληνική σημαία. Είστε Ολυμπιονίκης. Τα παιδιά είναι για σας, είστε για τα παιδιά μάλλον ένα πρότυπο. Θα ήθελα να πείτε δύο λόγια, να ακούσουν και τα παιδιά. Βεβαίως. Ποιος δήμαρχος δεν θα στηρίξει την δική του περιοχή? Όχι. Έχετε ένα φανταστικό μέρος. Δεν είναι κοπλιμάν, δήμαρχε, επειδή είστε δίπλα μου. Έχω τρελαθεί